Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Εκλογικό αποτέλεσμα κλεισταίνει στρατόπεδα και συνεργασίες διαμορφώνουν το νέο σκηνικό μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Παύλος Μιχαηλίδης, όχι δεν παρετούμε, συνεχίζουμε κανονικά μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ασκώντας το ρόλο μας με συνέπεια. Η Βουλή έκλεισε, πάμε για εκλογές και το θέμα της νομιμοποίησης των καλυβών στο Δέλτα του Εύρου έμεινε μετέωρο. Στάθης Γιαννακίδης, Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, ας μιλήσουμε ρεαλιστικά για το ΚΕΦ. Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο κ. Στάθης Γιαννακίδης, σε άρθρο του με τίτλο «Ας μιλήσουμε ρεαλιστικά για το ΚΕΦ», σχολιάζει τα ποσοστά που πήρε στις ευρωεκλογές το κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας και περιγράφει, όπως λέει, ποια είναι η πραγματικότητα γύρω από τον ΤΕΠ. Μετά από κάθε εκλογική κάθοδο του ανεξάρτητου μηνωτικού κόμματος, Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας στις ευρωεκλογές, εμφανίζονται στη δημόσια σφαίρα φωνές είτε με γνώση των θεμάτων της Θράκης, είτε διάφοροι θρακολόγοι του κέντρου που επιχειρούν να εκτιμήσουν το αποτέλεσμα, είτε εκφοβίζοντας την κοινή γνώμη, επιμένοντας ότι η Θράκη κινδυνεύει, είτε δαιμονοποιώντας τη μηνωτική ψήφο. Είναι οι ίδιες φωνές που φροντίζουν να θεωρούν κίνδυνο την ψήφο Ελλήνων πολιτών όταν αυτή κατευθύνεται στο ΚΕΦ ή και την αριστερά, αλλά επιχαίρουν ή συγκαλύπτουν το γεγονός ότι η ίδια αυτή ψήφος κατευθύνεται συνήθως προς τα δεξιά. Άλλωστε, τόσο το 2014 όσο και στις πρόσφατες εκλογές, τα ίδια εκλογικά τμήματα και οι ίδιοι ψηφοφόροι που επιλέγουν το ΚΕΦ επιλέγουν και τους αυτοδιοικητικούς σχηματισμούς της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας την κρίσιμη μάζα που απαιτείται για την εκλογή τους. Αν λοιπόν το ΚΕΦ κατέρχεται σε ευρωεκλογές προκειμένου να κάνει καταμέτρηση δυνάμεων για να διαπραγματευτεί με τα κόμματα, σύμφωνα με σενάριο που διακινείται, τότε σε αυτή τη χειραγώγηση συμμετέχει και η Νέα Δημοκρατία. Είναι χρήσιμο άλλωστε να θυμηθούμε ότι ο ιδρυτής του κόμματος Αχμέτ Σαδίκ είχε επικρατήσει να αποκαλείται ως ακραίος εθνικιστής και ο εγκάθετος της Άγκυρας, αλλά ήταν ο ίδιος ως ανεξάρτητος βουλευτής που στήριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη το 1990 με 1993 σε κρίσιμα νομοθετήματα και της έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης. Προηγουμένως, παρόλο που το πολιτικό κατεστημένο απέρριπτε όλα τα αιτήματα της μειονότητας, αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της έκριθμης κατάστασης και καθιέρωσε την πολιτική της ισονομίας ισοπολιτείας. Όμως, 30 χρόνια μετά, η αυτονόητη κατάργηση των διοικητικών διακρίσεων δεν μπορεί να αποτελεί κατάκτηση και αιτία εφησυχασμού. Άλλωστε, δεν πρόκειται απλά για ένα δικαιωματικό θέμα, αλλά για ένα ζήτημα οικονομικό-αναπτυξιακό με την ευρεία του διάσταση. Η αριστερά, ακόμη και στις εποχές της σκληρής πόλωσης μέσω του συνασπισμού, συγκρότησε το μόνο ρεαλιστικό προγραμματικό πλαίσιο για τα μειωνοτικά ζητήματα της Θράκης, που παραμένει μέχρι σήμερα η πολιτική μας παρακαταθήκη. Πάνω σε αυτήν την προγραμματική βάση, ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση επιχείρησε για πρώτη φορά με τους υπάρχοντες συσχετισμούς να αντιμετωπίσει τα βασικά ζητήματα της μειονότητας, μουφτιακά, βακουφικά, εκπαιδευτικά και έκανε σημαντικά βήματα. Είχε διακομματικές συγκλήσεις, πλην όμως πρέπει να παραδεχτούμε ότι υπάρχει αρκετός δρόμος ακόμη. Άλλωστε, έπρεπε πρώτα να αντιστρέψουμε την οπισθοδρόμηση που συντελέστηκε την περίοδο Σαμαρά με σκληρή και φοβική αντιμετώπιση των μειωνοτικών ζητημάτων, καθώς και τις δυνάμεις του βαθέως κράτους που επιμένουν στην όξυνση των σχέσεων. Η κάθοδος του ΚΕΦ, τόσο το 2014 όσο και το 2019, ενώ ο εκλογικός νόμος και το πλαφόν του 3% στερεί κάθε δυνατότητα εκπροσώπησης, είτε είναι ομολογία διεξόδου είτε επίδειξη δύναμης, αποδεικνύει ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος να διανυθεί και πολλές μεταρρυθμίσεις που ασφικτιούν. Το γεγονός ότι ψηφίζεται συντριπτικά από τη μειονότητα δείχνει ότι υπάρχει μια αντίδραση των ανθρώπων στην οποία οφείλει να ενσκύψει το πολιτικό σύστημα. Η εύκολη και αφοριστική λογική ότι οι ψηφοφόροι του ΚΕΦ είναι ακραίοι εθνικιστές προφανώς και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ως απολύτως διχαστική για την κοινωνία της Θράκης. Ειδικά από ένα κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, οι μειονοτικοί εκπρόσωποι του οποίου έχουν αποδείξει ότι προσδιορίζονται πολιτικά και δεν περιχαρακώνονται σε αυτές τις ομαδοποιήσεις. Η ανάλυση για την κάθοδο του ΚΕΦ δεν μπορεί να εξαντληθεί σε μια πολιτική αντιπαράθεση ή δαιμονοποίηση της μειονότητας. Πρέπει να αντιμετωπιστούν με μετριοπάθεια τα άλλη τα ζητήματα που υπάρχουν κόντρα στην οροποιημένη εικόνα που καλλιεργείται από κάποιους. Παρά τις διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις, τα ζητήματα αυτά θα έρχονται διαρκώς στην επιφάνεια και θα πιέζουν την πολιτική εξουσία. Όσο θα αντιμετωπίζονται με σοβαρές μεταρρυθμίσεις, θα επιλύονται προβλήματα. Όσο θα αντιμετωπίζονται με αφορισμούς και φαινομενικές αλλαγές που στην ουσία οδηγούν σε αναβίωση του φοβικού παρελθόντος, θα τροφοδοτούν φαινόμενα όπως το ΚΕΦ. Αυτό που καταφέραμε να αποδείξουμε στα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει να γίνει κτήμα του πολιτικού συστήματος, είναι πως τα μειωνοτικά ζητήματα στη Θράκη αποτελούν μέρημνα κάθε ελληνικής κυβέρνησης για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και όχι διμερές πεδίο αντιπαράθεσης.
Παραμένουμε στο ίδιο ζήτημα, κυρίες και κύριοι. Τώρα, προτάσεις από κόμματα για κοινή κάθοδο στις εθνικές εκλογές ισχυρίζεται ότι δέχτηκε το Μηνωτικό Κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας σε ανακοίνωση που εξέδωσε με αφορμή την έναρξη της προεκλογικής περίοδου επίσημα. Καταρχήν, το κόμμα ΔΕΠ κάνει ξεκάθαρο πως μέσω ανακοίνωσής του ότι παρακολουθεί στενά την διαδικασία των εθνικών εκλογών που θα γίνουν στη χώρα μας. Άλλωστε, μετήχε στις εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο, όπου έλαβε 41.000 ψήφους, ήρθε πρώτο κόμμα σε Ροδόπη και Ξάνθη και τρίτο στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Διεργασίες για την κατάρτιση ψηφοδελτίων εν ώψη των εκλογών στις 7 του Ιούλη εξελίσσονται υπογείως στους κόλπους της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη. Η αξιοπρεπής, όπως χαρακτηρίζεται από την ηγεσία της, αυτόνομη κάθοδος του κόμματος Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας στις ευρωεκλογές, όπου ήρθε πρώτος σε ψήφους στη Ροδόπη και την Ξάνθη, συγκεντρώνοντας ποσοστό 0,71% πανελλαδικά, καλλιεργεί στα ηγετικά κλιμάκια αισιοδοξία για πιο προωθημένους στόχους και συγκεκριμένα την εκλογή μειονοτικού βουλευτή μέσα από πανελλαδική συνεργασία του ΚΕΦ με κόμματα που εκλογή. Η λογική τους δύναμη, όπως φάνηκε και στις ευρωεκλογές, κινείται στα όρια της εισόδου τους στο Κοινοβούλιο. Πληροφορίες από μειονοτικές πηγές αναφέρουν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη τέτοιες συζητήσεις, χωρίς ωστόσο να έχουν καρποφορήσει μέχρι στιγμής. Ο υπεύθυνος για εκλογικά ζητήματα του ΚΕΦ, ο Ζαν Αχμέτογλου, υπόψη του οποίου έθεσε η καθημερινή της πληροφορίες της περί συνεργασιών του κόμματος, επιβεβαίωσε την κινητικότητα επ' αυτού, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες. Η μειονότητα και το κόμμα της θέλουν το δικό τους βουλευτή και το πλαφόν του 3% δεν μας επιτρέπει να τον βγάλουμε, είπε και πρόσθεσε. Έχουμε προτάσει από μικρά κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου για κάθοδο στην επικράτεια με κοινά ψηφοδέλτια. Συζητάμε, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε προχωρήσει. Θα δούμε. Με βάση το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, το ΚΕΦ έλαβε ποσοστό 0,71% στην επικράτεια, συγκεντρώνοντας 40.500 ψήφους σε Ροδόπη και Ξάνθη, όπου αναδείχθηκε πρώτο κόμμα. Ενδεχόμενη αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές θα είχε νόημα μόνο εάν στόχος του ήταν να καταγραφεί πολιτικά, αλλά αυτό έγινε ήδη στις ευρωεκλογές και επομένως για δεύτερη καταγραφή δεν θα είχε νόημα. Απέναντίας θα υπονόμευε και τις υποψηφιότητες μειονοτικών στα τοπικά ψηφοδέλτια των άλλων κομμάτων. Με αυτό το ποσοστό όμως και δεδομένου ότι στην περίκλειστη κοινωνία της μουσουλμανικής μειονότητας η βούληση των εκλογών χειραγωγείται πιο εύκολα, το ΚΕΦ θα μπορεί να λειτουργήσει ως όχημα που θα ανοίξει την πόρτα της Βουλής σε ένα κόμμα που πλησιάζει το όριο του 3% και αντίστροφα. Ως προς τις ευρωεκλογές, πέρα από το ποσοστό που κατέλαβε το κόμμα, η ηγεσία της μειονότητας εμφανίζεται ικανοποιημένη και από το γεγονός ότι ο εκλογικός χάρτης στη Ροδόπη και την Ξάνθη βάφτηκε γκρι, κατέκτησε δηλαδή το ΚΕΦ την πρωτιά. Πρώτος στόχος μας στις ευρωεκλογές ήταν να δείξουμε στην Ευρώπη ότι στη Θράκη υπάρχει μια μειονότητα που έχει προβλήματα στην εκπαίδευση, στο θέμα των μουφτίδων, στα βακούφια έχει ψηλή ανεργία. Η ψήφος στο ΚΕΦ ήταν ψήφος διαμαρτυρίας για την αδιαφορία γύρω από τα προβλήματά μας, υποστηρίζουν μέλη του ΚΕΦ. Μπορεί η πρόεδρος και το κόμμα της να ήταν άγνωστα στους περισσότερους Έλληνες, ωστόσο με μια δήλωσή της κατάφερε να γίνει viral. Ο λόγος για την πολιτικό Τσιγδέμα Σάφογλου, η οποία είναι μουσουλμάνα πρόεδρος του κόμματος ΚΕΦ. Δηλαδή, η κυρία Σάφογλου δεν έγινε γνωστή επειδή εξελέγει το κόμμα της, μιας εκτός ότι το κόμμα μουσουλμανικής μειονότητας υπάρχει εδώ και 30 χρόνια, το ΚΕΦ είχε κερδίσει και στις ευρωεκλογές του 2014. Οι δηλώσεις της ήταν μάλλον αυτές που την έφεραν στο προσκήνιο, καθώς σε συνέντευξή της και στο alexpoli.gr δήλωσε πως το ΚΕΦ είναι τουρκικό κόμμα, αλλά είναι ένα επίσημο κόμμα του ελληνικού κράτους που έχει ιδρυθεί από Τούρκους, προσθέτοντας πως και ίδια νιώθει τουρκάλα. Ναι, δεν νομίζω ότι αποτελούμε έκπληξη. Αυτό ήταν αναμενόμενο, γιατί ξέρουμε πολύ καλά όταν κατεβάζει μια λίστα το κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας, η τουρκική μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης δεν θα επιλέξει άλλο κόμμα. Η δημοκρατία του αυτοπροσδιορισμού δεν υπάρχει στη χώρα μας. Η θέση του κόμματος είναι να συμβάλλει στη δημοκρατία της Ελλάδας, της χώρας μας, σε αυτήν που τόσο αγαπάμε, και να προσπαθήσει να ακουστεί η πραγματική φωνή και τα πραγματικά προβλήματα της μειονότητας που ζει στη Δυτική Θράκη. Αυτό που πλήττει πραγματικά τη μειονότητα της Δυτικής Θράκης σήμερα, το 2019, είναι η οικονομική επανάπτυξη που υπάρχει στη Ροδόπη και στη Ξάνθη. Ότι δηλαδή αυτό το έχουν αποδείξει και οι στατιστικές που έχουν γίνει και η Ροδόπη και η Ξάνθη, πρώτα η Ξάνθη και μετά η Ροδόπη, έχουν αναδειχθεί ως οι φτωχότερες περιοχές της χώρας μας. Υπάρχουν ρεκόρ στα ποσοστά της ανεργίας σε αυτό το τόπο. Οπότε πιστεύω ότι δεν είναι τραγικό ή προκλητικό κάποιος να δηλώνει ότι είναι Τούρκος, ότι έχει εθνική τουρκική συνείδηση, αλλά αγαπάει αυτή τη χώρα, γιατί εμείς πραγματικά αγαπάμε αυτή τη χώρα και την τιμάμε αυτή τη χώρα, γιατί ζούμε εδώ. Το μόνο που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ζήσουμε εδώ ευτυχισμένα και έτσι όπως αρμόζει σε μια δημοκρατική και ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι δεν είναι πρόκληση.
πρόκληση και τραγικό είναι να προσπαθεί ένας καπνοπαραγωγός της Ροδόπης ή της Ξάνθης να περάσει όλο το χρόνο του, όλο το έτος με 3.000 ευρώ. Αυτό ναι, είναι πρόκληση και είναι τραγικό λοιπόν. Μα αυτή η ερώτηση που κάνετε, εγώ το έχω δηλώσει πολλές φορές ότι η πατρίδα μου είναι η Ελλάδα και η σημαία μου είναι η ελληνική σημαία. Αλλά η μητέρα η πατρίδα μου είναι η Τουρκία και η μητρική μου σημαία είναι η τουρκική. Οπότε εννοείται θα με πληγώσει πάρα πολύ αυτό το γεγονός. Και για τις δύο χώρες. Θα πονέσω και για την Ελλάδα, αλλά και για την Τουρκία. Δεν αισθανόμαστε αδικημένοι. Γιατί μέχρι πριν από 30 χρόνια, εμείς στα σχολεία μας, στα μειονοτικά σχολεία, έγραφε στην πινακίδα τουρκικών μειονοτικών σχολείων. Αυτό, γιατί έχει αλλάξει τώρα? Έχουν φύγει οι Τούρκοι της Δυτικής Τράκης από εδώ? Έγραφε στην τουρκική ένωση της Ξάνθης, υπήρχε η πινακίδα και έγραφε τουρκική ένωση Ξάνθης. Τώρα έχουν φύγει οι Τούρκοι από τη Ξάνθη? Επειδή έχω δηλώσει ότι έχω τουρκική εθνική συνείδηση, όλο αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ και 2-3 μέρες είναι πραγματικά πολύ στενάχωρο, με πληγώνει πάρα πολύ. Γιατί εγώ λέω πως είμαι Έλληνας πολίτης, αγαπάω αυτή τη χώρα, αγαπάω αυτή τη σημαία και προσπαθώ να συμβάλλω στη δημοκρατία της χώρας μου. Προσπαθώ να είμαι εδώ και να είμαι ευτυχισμένη. Μου γράφουν, σχολιάζουν οι άνθρωποι στα social media και λένε αφού νιώθεις Τούρκος να πας στη Τουρκία. Το να πάω στη Τουρκία είναι πολύ εύκολο. Δεν θα πάω όμως στη Τουρκία γιατί ζω στην Ελλάδα, η χώρα μου είναι η Ελλάδα. Οπότε δεν θα φύγω. Πάντως, στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη εξέλεξε μέσω των ψηφοδελτίων των μεγάλων κομμάτων 4 βουλευτές, 3 στη Ροδόπη και 1 στην Ξάνθη. Στη Ροδόπη, μάλιστα, δεν εξελέγει κανένας χριστιανός. Στο ίδιο ζήτημα, κυρίες και κύριοι, θα σταθούμε, διότι όπως παρακολουθήσατε πριν από λίγα λεπτά στο σχετικό ρεπορτάζ που προβλήθηκε, προτάσεις από κόμματα για κοινή κάθοδο στις εθνικές εκλογές ισχυρίζεται ότι δέχτηκε το Μειωτικό Κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας μετά και τα αυξημένα ποσοστά που έλαβε στις ευρωεκλογές. Τώρα, τι μπορεί όλο αυτό το σκηνικό να σηματοδοτεί για τις εξελίξεις που έρχονται από εδώ και έπειτα, θα σταθούμε σε αυτές, θα τις σχολιάσουμε μαζί με τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη, τον διδάκτορα κοινωνικών επιστημών, για να ακούσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το δικό του σχόλιο μετά και τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών για τον ΔΕΠ. Κύριε Μαλκίδη, καλησπέρα σας. Χαίρετε. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα κοντά μας και όπως καταλάβατε το ΚΕΦ, οι ευρωεκλογές, τα νοδικά ποσοστά και οι διεργασίες που φαίνεται ότι γίνονται για την κάθοδο του συγκεκριμένου κόμματος στις εθνικές εκλογές. Τώρα δεν ξέρω τι έχουμε καταλάβει και τι δεν έχουμε καταλάβει από όλα αυτά. Τα πρώτα δύο σχόλια αφορούν το γεγονός ότι δεν πρέπει οι τηλεθεατές και οι τηλεθεάτριες και κυρίως οι άνθρωποι που ζουν εκτός Θράκης και κατ' επέκταση εκτός Ανατολικής Μακεδονίας να δουν ότι ένα κόμμα το οποίο έχει εγκριθεί από τον Άριο Πάγο, άρα λοιπόν είναι σύνομο με την ελληνική πολιτική, εκλογική και ένωμη τάξη, δεν μπορεί να βάλει ζητήματα τα οποία αφορούν είτε τρίτες χώρες, είτε γειτονικές ή ακόμα και ζητήματα που αφορούν τη συγκεκριμένη διαδικασία. Αυτό είναι το πρώτο σε ό,τι αφορά τα γενικότερα σχόλια τα οποία έχουν ακουστεί μετά τις ευρωεκλογές και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι τα ποσοστά τα οποία έλαβε το συγκεκριμένο κόμμα στις πρόσφατες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολύ χαμηλότερα σε σχέση με τις προηγούμενες ευρωεκλογές και όταν αυτό πήρε μέρος στις εθνικές εκλογές σε συνεργασία ή μόνο του σε παλαιότερες εκλογικές αναμετρήσεις. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι το 42% το οποίο έλαβε στη Θράκη έχει απέναντί του και ένα 58% των μουσουλμάνων οι οποίοι δεν το στήριξαν και αντιθέτως σύμφωνα με ανακοίνωσή τους έκριναν ότι δεν εκπροσωπεί όχι μόνο τους μουσουλμάνους αλλά γενικότερα και όλες τις συνιστώσεις των μειονοτήτων. Ναι, το δεύτερο παρόλα σχόλιο, αυτά όμως κύριε Μαλκίδη, οι 41.000 ψήφοι που έλαβε το ΔΕΠ και το 0,71% πανελλαδικά είναι νούμερα και ποσοστά τα οποία αξίζει να σταθούμε και να τα αναλύσουμε γιατί οι 41.000 των ανθρώπων που πήγαν να ψηφίσουν ενδεχομένως κάτι δείχνει αυτή η κίνησή τους, αυτή η απόφασή τους. Τώρα είναι μια ψήφος διαμαρτυρίας για τα προβλήματα που υπάρχουν στη Θράκη τα οποία θέλουν να τα μεταφέρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως κάτι δείχνει αυτή η κίνησή τους. Δεν διαφωνώ και με βρίσκει σύμφωνη η τοποθέτησή σας και αν προσθέσουμε τα ποσοστά ελάχιστα μένα αλλά ποσοστά τα οποία έλαβαν στα Δωδεκάνησα και συγκεκριμένα στη Ρόδο και στην ΚΟ ή ακόμα και στην Αθήνα ή και ακόμα και σε περιοχές
οι οποίες εδώ θέλω να σταθώ, παλαιότερα είχαν εκλογική συνεργασία. Δηλαδή, το συγκεκριμένο κόμμα είχε σε παλαιότερες ευρωεκλογικές συνεργασία με το ουράνιο τόξο, το οποίο φέρεται να πρόσκειται σε θέσεις οι οποίες αφορούν τη συγκεκριμένη συμφωνία των Πρεσπών και γενικότερα σε ό,τι έχει προβλεφτεί κατά μένα απαράδεκτα, χυδαία και αισχρά με βάση την συμφωνία η οποία συμπληρώνει ένα έτος. Συνεπώς, απαντώ και στο πρώτο ερώτημά σας, αλλά και στο δεύτερο, ότι δεν αφορά μόνο ένα ζήτημα που θεωρώ ότι σχετίζεται με τη Θράκη και μια γειτονική χώρα εξ Ανατολών, η οποία τα τελευταία 24 ώρες είναι πολύ νευρική, αλλά αφορά και μια ενδεχόμενη εκλογική συνεργασία ή όπως αλλιώς ονομάστε την εσείς, με ένα κόμμα το οποίο φέρεται να έχει σχέσεις πολιτικές και άλλες με μια γειτονική χώρα η οποία με απαράδεκτο τρόπο παραχαράσει και υπονομεύει την πραγματική ονομασία και αν θέλετε ιστορία της Μακεδονίας. Πάντως η αλήθεια είναι, κύριε Μαλκίδη, ακούγοντας και τις δηλώσεις που έκανε μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών η πρόεδρος του κόμματος, η κυρία Σάφογλου, οι οποίες δηλώσεις προκάλεσαν αίσθηση. Δεν ξέρω τελικά αν υπήρξε μία υπερβολή σε όλη αυτή τη διάσταση που έδωσαν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και κάποιοι που θέλησαν να σχολιάσουν το αποτέλεσμα και να τοποθετηθούν επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Υπήρξε, θεωρείτε, μία υπερβολή τελικά ή όχι? Πρέπει να προβληματιζόμαστε και να ανησυχούμε ενδεχομένως? Είναι το συναμφότερο. Δηλαδή, υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο σχετίζεται με την αδιαφορία, άγνοια. Επιτρέψουμε, η δεύτερη λέξη είναι πιο σωστή, των ελλαδικών μέσων ενημέρωσης και κυρίως της Αθήνας γενικότερα, πολιτικής, διπλωματικής, πνευματικής ζωής και ελίτ για τα ζητήματα της Θράκης, τα οποία τα ανακαλύπτουν λίγο πριν μετά τις εκλογές ή όταν επισκέπτεται Τούρκος πρόεδρος ή πρωθυπουργός στη χώρα. Και από την άλλη είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν αφορά μόνο τη γενικότερη στάση κάποιων μουσουλμάνων σε σχέση με το συλλογικό αυτοπροσδιορισμό ή γενικότερα με το συλλογικό προσδιορισμό έτσι αυτός όπως ορίζεται από την ελληνική τη διεθνή ένωμη τάξη. Και φυσικά κανείς μα κανείς δεν έχει εξουδητηθεί για να εκφράζει θρησκευτικά, πολιτικά, εθνικά, εθνοτικά ή οτιδήποτε άλλο μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν διαφορετικό θρήσκευμα και διαφορετική καταγωγή. Τι θέλω να πω? Είναι γνωστό, δεν το ξέρουν μόνο αυτοί οι οποίοι εκφράζουν την εθνικιστική πολιτική της Τουρκίας και δυστυχώς και η Αθήνα, η οποία πολλές φορές δείχνει παντελή άγνοια για τη Θράκη, το γεγονός ότι οι μουσουλμανικές μειονότητες πρώτον δεν είναι τουρκικοί, δεύτερον δεν είναι αποκλειστικό σουνιτικοί, αλλά αφορά κομμάτια τα οποία είναι διακριτά εδώ στη Θράκη και μιλώ για Πομάκους, Ρωμά, Τουρκόφωνους, μιλώ για Σιίτες, μιλώ για Αλεβίδες, μιλώ για διάφορες εκφράσεις των μουσουλμάνων και συνεπώς καμιά δύναμη όπως αυτή της Τουρκίας και κυρίως οι εκφραστές της τόσο στη Θράκη όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν μπορούν να ομογενοποιούν μια συγκεκριμένη συμπαγή ομάδας έτσι ώστε να εκφράζει και τα πολιτικά της συμφέροντα. Θα θέλω να σας αναφέρω εδώ ένα παράδειγμα. Πριν λίγο καιρό έγινε η απογραφή του πληθυσμού στην Ιταλία. Απογράφησαν δηλώνοντας 2 εκατομμύρια Ινδιάνοι. Τι σημαίνει αυτό, ότι στην Ιταλία υπάρχουν 2 εκατομμύρια Ινδιάνοι? Θέλω να πω με αυτό το χαρακτηριστικό και προκλητικό παράδειγμα ότι κανείς μα κανείς δεν μπορεί να εκφράζει και κυρίως να εκφράζεται μέσα από μια διαφορετική σύνθεση των μουσουλμανικών μειονοτήτων, δίνοντας έτσι με αυτόν εδώ τον τρόπο και λανθασμένη εικόνα, αλλά κυρίως μια πολιτική που εκφράζεται τα τελευταία και όχι μόνο χρόνια στη Θράκη από τη γειτονική χώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, με αυτή σας την φράση θα ολοκληρώσουμε, κύριε Μαλκίδη. Νομίζω πως δώσατε το μήνυμα και το πώς ακριβώς θα πρέπει να διαχειριστούμε αυτή την υπόθεση και κυρίως πώς πρέπει να σταθούμε απέναντι σε αυτά τα νέα δεδομένα και σε αυτές τις εξελίξεις. Εγώ κρατώ το επιστέγασμα της κουβέντας μας με νυφαλιότητα και ψυχραιμία. Αυτό δεν είπατε μέσα στις άκρες, κύριε Μαλκίδη? Και αυτό νομίζω ότι εκφράζει και μια χώρα η οποία όχι μόνο είναι δημοκρατική, αλλά κυρίως διαφοροποιείται πολιτισμικά και εθνικά και αν θέλετε και εκλογικά σε ό,τι αφορά την έκφρασή της, σε σχέση με χώρες οι οποίες δεν φημίζονται τόσο για τη δημοκρατία όσο και για το σεβασμό στο διαφορετικό και στις μειονότητες. Θα θέλω να σας πω ότι η ελληνική μειονότητα της Ήμβρου, της Κωνσταντινούπολης και της Τενέδου αριθμεί 2.000 σχεδόν άτομα και αντιστοίχως οι μουσουλμανικές μειονότητες είναι πάνω από 100.000. Μόνο και μόνο αυτό το πληθυσμιακό παράδειγμα δείχνει που είναι η δημοκρατία και που όχι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμότατα, κύριε Μαλκίδη. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Παρακαλώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
Το εκλογικό αποτέλεσμα σχολιάζει και ο επικεφαλής της παράταξης στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης, Ανάσα, ο κύριος Παύλος Μιχαηλίδης, και αναφέρει ποια είναι τα επόμενα του βήματα ως επικεφαλής της παράταξης. Σε μία πρώτη εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος για την τρίτη θέση που απέσπασε στις εκλογές, προχωρά ο επικεφαλής της παράταξης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, Παύλος Μιχαηλίδης. Ο κύριος Μιχαηλίδης στην πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη μετά τις εκλογές σχολιάζει το αποτέλεσμα και αποκαλύπτει τις επόμενες κινήσεις του, λέγοντας αρχικά πως το αποτέλεσμα της κάλπης δεν ήταν το αναμενόμενο, αν και αυξήθηκε, όπως υποστηρίζει, η δύναμη της παράταξής του μέσα στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Όμως, όπως αναφέρει, το αποτέλεσμα δείχνει πως ακόμη οι κομματικοί μηχανισμοί καλά κρατούν. Η μία ανάγνωση είναι ότι αυξήσαμε τη δύναμή μας κατά 50% και από πλευράς ποσοστών και από πλευράς εδρών. Οι τέσσερις έδρες της ΑΝΑΣΑ γίνανε 6 αυτή τη στιγμή και μάλιστα όταν ο Δήμαρχος έχει 10 συμβούλους. Είδαμε παρατάξεις να χάνουν δυνάμεις. Αυτό όμως, για να είμαστε ειλικρινείς και προσωπικά εμένα, αλλά νομίζω και του συνεργάτες μου, δεν μας ικανοποιεί καθόλου. Ο στόχος ήταν υψηλός, ήταν η διοίκηση του Δήμου και προεκλογικά αυτό λέγαμε. Λέγαμε και τους λόγους για τους οποίους διεκδικούμε αυτή την θέση και κατά τεκμήριον αναφέροντας τα 5 χρόνια δουλειάς, το ότι ήμασταν μια ανεξάρτητη παράταξη, το γνωστικό μου αντικείμενο, το εξαιρετικό μας ψηφοδέλτιο. Είπα μετά ακριβώς την επόμενη μέρα των εκλογών ότι φάνηκε ότι επικράτησαν οι κομματικοί μηχανισμοί, να μην γελιόμαστε. Φαίνεται και από το αποτέλεσμα, διότι πρέπει να είμαι δίκαιος σε αυτά που λέω, ότι ακόμα τα κόμματα, η επιρροή των κομμάτων στην αυτοδιοίκηση καλά κρατεί, γνωρίζοντας τι συνέβη την τελευταία εβδομάδα, το πώς αλλάξαν κάποιοι συσχετισμοί. Παρ' όλα αυτά, είπα δημόσια, το λέω και στη δική σας την εκπομπή, ότι σεβόμαστε απολύτως τη λαϊκή και την υγορία. Αλλά δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, σαφέστατα. Μας ενδιαφέρει και νομίζω αυτή τη στιγμή οι τηλεθεατές, οι δημότες, τους ενδιαφέρει τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ξεκαθαρίζει προς πάσα κατεύθυνση πως δεν παρετείται τόσο ο ίδιος όσο και τα υπόλοιπα μέλη της παράταξής του. Θα συνεχίσουν κανονικά να βρίσκονται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ασκώντας με συνέπεια και υπευθυνότητα το ρόλο και τα καθήκοντά τους, τιμώντας έτσι την ψήφο των δημοτών. Δεν σας κρύβω ότι προβληματιστήκαμε, γιατί κάναμε και εμείς τον απολογισμό μας και εγώ προσωπικά προβληματίστηκα. Πρώτα με την οικογένειά μου το συζήτησα αν υπάρχουν οι αντοχές να συνεχίσουμε από εδώ και πέρα. Υπήρξε μια περίοδος σκέψης, συζητήσεων. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι τώρα με πιο καθαρό μυαλό, μετά τα πρώτα συναισθήματα. Έτσι. Και βλέποντας, που είναι ανθρώπινα. Βλέποντας και την ευθύνη, το ότι έχουμε μια ομάδα 6 συμβούλου μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω ότι συζητώντας και με τον κόσμο, η επιλογή μας είναι πλέον μονόδρομος. Να συνεχίσουμε αυτό που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια, να το κάνουμε με την ίδια συνέπεια και προφανώς να συζητήσουμε και με τη νέα Δημοτική Αρχή αν υπάρχουν περιθώρια συγκλήσεων ή συνεργασιών, κάτι το οποίο και το επιτρέπει αλλά και ίσως και το επιβάλλει ο Κλισθένης. Ο κύριος Μιχαηλίδης βάζει τέλος λοιπόν στα σενάρια περί παραίτησής του και θέτει συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί ως επικεφαλής, υποστηρίζοντας πως για να πάρθουν οι όποιες αποφάσεις θα πρέπει πρώτα ο κύριος Ζαμπούκης να ανοίξει τα χαρτιά του, ενώ αποκαλύπτει πως ήδη έχει κάνει έναν πρώτο γύρο επαφών και συζητήσεων με τον νέο δήμαρχο αλλά και με τους υπόλοιπους επικεφαλείς των παρατάξεων, διευκρινίζοντας για ακόμα μία φορά πως το θέμα των συνεργασιών πρέπει αρχικά να εξεταστεί πολύ σοβαρά σε ποια βάση και με ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Είναι πρώτη φορά που σε κάποιο τοπικό μέσο λέω τα πράγματα όπως έχουν, για να μην γίνονται διαστρεβλώσεις και να μην δημιουργούνται λάθος εντυπώσεις. Και με δική μου πρωτοβουλία συναντήθηκα και με τον κύριο Λαμπάκη δημόσια στο Δημαρχείο, με τον κύριο Ζαμπούκη, τον νέο δήμαρχο, εχθές το βράδυ δημόσια σε γνωστή ψαροταβέρνα της Αλεξανδρούπολης, με τη σύζυγό μου οι τρεις μας. Συναντήθηκα με τον Βαγγέλη τον Μιτυλινό, τον Δημήτρη τον Λαζόπουλο, τηλεφωνηθήκαμε με τον Βαγγέλη, με τον κύριο Δευτερέο. Έχω κάνει ένα πρώτο κύκλο επαφών και συζητήσεων με τους επικεφαλείς των παρατάξεων, με τον νέο δήμαρχο, δηλαδή με όλους τους υποψηφίους δημάρχους. Έχει γίνει αυτός ο πρώτος κύκλος. Τα βάλαμε κάτω, έχω ακούσει τις δικές σου τις απόψεις, έχουν ακούσει τις δικές μου τις απόψεις. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα πρέπει να γίνουν τα επόμενα βήματα. Μάλιστα. Εγώ έβγαλα δημόσια μία λίστα από θέματα, τα οποία θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις.
διότι επάνω σε αυτά τα θέματα θα συγκλίνουν. Εμείς ανταποκριθήκαμε άμεσα στο θέμα των συζητήσεων, των επαφών. Εγώ γίνω ακόμα πιο συγκεκριμένος με μια λίστα θεμάτων, τα οποία ζητημάτων έχει να λύσει η νέα Δημοτική Αρχή. Και από εκεί και πέρα, αν θέλει να καθίσουμε και να δούμε ζητήματα συνεργασιών, πρέπει να δούμε σε ποια βάση, σε ποια λογική και με ποιες προϋποθέσεις. Στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης θα σταθούμε για λίγο ακόμα, κυρίες και κύριοι, όμως με ένα άλλο ζήτημα με το οποίο έχουμε ασχοληθεί αρκετές φορές και μέσα από το δελτίο ειδήσεων της Αλφα Τηλεόραση και δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά. Αναφερόμαστε στην υπόθεση που αφορά στο LNG. Θολό τώρα χαρακτηρίζει το τοπίο ο πρώην λιμενάρχης ο κύριος Νίκος Παπανικολόπουλος σε ό,τι αφορά στο έργο κατασκευής της πλωτής εξέδρας του υγροποιημένου φυσικού αερίου απέναντι από την Μάκρη Αλεξανδρούπολης. Εκτιμά, σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του, ότι έχουν ήδη αλλάξει τα επιχειρηματικά συμφέροντα και οι ενεργειακές προτεραιότητες και ως εκ τούτου είναι πιθανόν το έργο να ματαιωθεί σιωπηλώς όπως ακριβώς συνέβη και με τον πετρελογό Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο υποναύαρχος του λιμενικού σώματος εν αποστρατεία, ο κ. Παπανικολόπουλος. Κύριε Παπανικολόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Μπασκάγκη. Σας ευχαριστώ πολύ που σήμερα είσαστε κοντά μας. Ομολογώ βεβαίως ότι εσείς για το συγκεκριμένο ζήτημα έχετε πάρει σαφή, ξεκάθαρη θέση και δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε από το δικό σας στόμα να λέτε ότι ενδεχομένως, αν δεν κινηθούν γρήγορα οι διαδικασίες, να μιλάμε για ακόμη ένα χαμένο έργο, όπως ακριβώς συνέβη με τον πετρολαγό Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη. Και όχι μόνο, για να μην πούμε και τα άλλα τα χαμένα. Προφανώς. Τη Λιμενική Ακαδημία, τη Μαρίνα κτλ. Τέλος πάντων, να έρθουμε στο θέμα του LNG. Πήρα αφορμή από τα πρόσφατα εγκαίνια που έγιναν στη Βουλγαρία για τον κάθετο αγωγό, τον IBG, το διασυνδετήριο άξονα μεταξύ Κομωτινής και Στάρα Ζαγόρα, που ήταν οι δύο πρωθυπουργοί εκεί, στη Βουλγαρία. Οπότε... με ακούτε? Ναι, βεβαίως και πολύ ξεθαρά, κύριε Παπανικολόπουλε. Λοιπόν, οπότε με αυτό που πήρα αφορμή, είχαμε και ορισμένα άλλα γεγονότα και να τα ταξινομήσω. Καταρχάς, η αίτηση από την Gaz Trade για το LNG της Αλεξανδρούπολης έγινε το 2010. Τότε που απελευθερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με νομοθεσία η αγορά της ενέργειας. Από τότε όμως μέχρι τώρα έχουν έρθει διάφορα άλλα γεγονότα και να πω χαρακτηριστικά ότι μόνο το 2018 η ΡΑΕ, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, έδωσε 4 παρόμοιες άδειες, όπως είχε δώσει για το LNG της Αλεξανδρούπολης, έδωσε 4 παρόμοιες άδειες σε διάφορες εταιρείες. Η μία είναι η Διόρυγα Gaz ΑΕ του ομίλου Βαρδινογιάννη, που πήρε την έγκριση να φτιάξει πανομοιότυπο σταθμό φυσικού αερίου στους Αγίους Θεοδόρους δίπλα από τις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Ναι. Η άλλη είναι η εταιρεία Windows International Ελλάς, μια εταιρεία ενός Ρώσου μεγιστάνα, ο οποίος πήρε την έγκριση να κάνει πάλι πανομοιότυπο σταθμό στη Θεσσαλονίκη για να τροφοδοτεί με αγωγό τα Σκόπια. Επιπλέον δόθηκε έγκριση πάλι από την ΡΑΕ στη Ρεβιθούσα να φτιάξει την τρίτη μεγάλη της δεξαμενή, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή η Ρεβιθούσα να μπορεί όχι μόνο να καλύπτει τις ελληνικές ανάγκες, αλλά να δίνει και στο εξωτερικό αέριο. Αυτά λοιπόν τα γεγονότα, αν τα κουμπώσουμε με το γεγονός ότι στις 10 Ιουνίου, λέω την ημερομηνία πρόσφατα, πήρε έγκριση ο κάθετος αγωγός Κομωτινής, Στάρα Ζαγόρα, να συνδεθεί με τον ΤΑΠ. Προσέξτε, ναι. Να συνδεθεί με τον ΤΑΠ. Ενώ εμείς πιστεύαμε κάποια στιγμή ότι όταν θα γινόταν αυτός ο αγωγός, θα έπαιρνε από το LNG της Αλεξανδρούπολης. Αυτή τη στιγμή όμως έχει υπογραφεί συμφωνία να συνδεθεί με τον ΤΑΠ. Συνεπώς, ο δικός μας ο αγωγός, αν θα γίνει ο LNG, δεν θα συνδεθεί με τον ΤΑΠ, αλλά η έγκριση που υπάρχει είναι να συνδεθεί με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου. Δηλαδή, δύο ανεξάρτητα πράγματα. Από την άλλη πλευρά, αμέσως μετά τα εγκαίνια που έγιναν στις 21 Μαΐου για τον κάθετο αγωγό της Βουλγαρίας, η Βουλγαρία έκλεισε δύο συμφωνίες με αμερικάνικες εταιρείες για να παίρνει μέσω Ρεβιθούσας σχιστολιθικό αέριο. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι ο LNG της Αλεξανδρούπολης αυτή τη στιγμή μένει πίσω.
Κάποτε ήταν ο μοναδικός, σήμερα έχει να αντιπαλέψει με άλλες τέσσερες παρόμοιες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα. Πάντως, κύριε Παπανικολόπουλε, όλοι καταλαβαίνουμε ότι επειδή οι εξελίξεις μας πρόλαβαν και κάθε φορά που μπαίνουμε σε μια εκλογική διαδικασία τα πάντα σταματούν, κακώς, αλλά έτσι συμβαίνει στην Ελλάδα, όλα μπαίνουν στον πάγο, αντιλαμβανόμαστε τι θα γίνει και σε μια ενδεχόμενη αλλαγή κυβέρνησης. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ενδεχομένως κάποιες συζητήσεις, επαφές και συναντήσεις που θα έπρεπε να γίνουν από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές θα καθυστερήσουν περισσότερο. Είναι ένα τοπίο λίγο θολό. Πραγματικά, εγώ συμφωνώ με αυτό που κι εσείς είπατε με τη δήλωση που κάνατε πριν από λίγες ημέρες και στο στάτους τον κύριο Αποστολίδη. Είναι ένα τοπίο θολό αναφορικά με το κομμάτι του LNG. Τώρα, βέβαια, από την άλλη, κανείς μπορεί να πει ότι αν έχουμε μια αλλαγή κυβέρνησης και έρθει στα πράγματα η Νέα Δημοκρατία και σύμφωνα με αυτά που λέει και ο κύριος Μητσοτάκης, ότι θα γίνει και μια έκρηξη επενδύσεων και επενδυτών, ίσως το έργο αυτό να τρέξει λίγο πιο γρήγορα. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς την ίδια αίσθηση, κύριε Παπανικολόπουλε. Δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανέναν, διότι η ιστορία μας διδάσκει και άλλα πράγματα. Τώρα θα μου πείτε ναι και την υπόθεση του Μπουργκά Αλεξανδρούπολη και λοιπόν, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας κλήθηκε να τη διαχειριστεί. Έχετε ένα δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, ακριβώς. Διότι τότε εκείνο που ήταν το εμπόδιο ήταν ο σημερινός πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, ο Μπόικο Μπορίσοφ. Αυτός έβαλε τορπίλη στον αγωγό και ακολούθησε και η Ελλάδα με τον Γιώργο Παπανδρέου. Και αυτή τη στιγμή στα πράγματα της Βουλγαρίας είναι πάλι ο ίδιος πρωθυπουργός. Ενώ η διακρατική συμφωνία έχει υπογραφεί μεταξύ Στανίσεφ και Καραμαλή. Άλλαξαν οι κυβερνήσεις μετά και στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία και άλλαξε το τοπίο. Δεν ξέρω λοιπόν τι μπορεί να προκύψει. Το θέμα είναι ότι οι Βούλγαροι κοιτάνε το συμφέρον τους. Και αυτός ο αγωγός που μερικοί πανηγύριζαν 21 Μαΐου που γινόταν τα εγγένεια δεν ήταν για κανένα όφελος Ελλάδας. Από αυτόν, καθ' αυτόν τον αγωγό δεν έχει να κερδίσει τίποτα η Ελλάδα παρά μόνο η Βουλγαρία η οποία θα εξάγει συνέχεια και φυσικό αέριο και στη Ρουμανία και σε άλλες βαλκανικές χώρες. Εάν υπήρχε μια συμφωνία να συνδεθεί με το δικό μας το LNG, ίσως ναι να πανηγυρίζαμε, διότι θα έδινε υπεραξία σε αυτό το project που πρόκειται να γίνει στην Αλεξανδρούπολη. Από τη στιγμή όμως που έχει υπογραφεί συμφωνία για να παίρνει από τη Ρεβιθούσα σχισολιστικό αμερικάνικο αέριο και ήδη από τα τέλη Δεκεμβρίου του 2018 άρχισαν η Ρεβιθούσα να παίρνει αμερικάνικο σχισολιστικό αέριο, και από την άλλη την πλευρά εμείς να μην μπορούμε να έχουμε το δικαίωμα, να μην έχει το δικαίωμα LNG να συνδεθεί με τον DAP αλλά μόνο με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, τα πράγματα σας λέω ότι δυσκολεύουν. Καλά, βέβαια, οι πανηγυρισμοί των προηγούμενων ημερών, κύριε Παπανικολόπουλε, είχαν να κάνουν και με το γεγονός μίας διαδρομής και μίας διαδικασίας που έχει ξεκινήσει αρκετό πριν ανάμεσα στον κύριο Μπόικο Μπορίσοφ και στον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Και ενδεχομένως και οι πανηγυρισμοί αυτοί να είχαν να κάνουν και με το γεγονός ότι από τον IGB ενδεχομένως η χώρα μας μπορεί να βγει κερδισμένη ως προς το πεδίο περαιτέρω μελλοντικών συνεργασιών με μεγαλοπαράγοντες στα ενεργειακά τεκτενόμενα, έτσι. Αν μπορεί κανείς να δει τη μεγάλη εικόνα. Μελλοντικά, αλλά αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάτι. Όπως πριν από περίπου ένα ή δύο χρόνια ήταν που είχαμε μιλήσει για τη σιδηροδρομική Εγνατία. Στην Καβάλα είχαν βρεθεί ο Έλληνας και ο Βούλγαρος πρωθυπουργός. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν είδα τίποτα πάλι να προχωράει. Δεν προχώρησε, μένουμε κάθε τίποτα. Φορά στα λόγια. Και δεν μπορώ να εμπιστευτώ κανέναν. Όταν εδώ ερχόταν υπουργός ναυτιλίας και μας διαβεβαίωνε ότι αν θα γίνει η σχολή λιμενοφυλάκων θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη και έγινε η σχολή λιμενοφυλάκων με προεδρικό διάταγμα και έχει έδρα τον Πειραιά. Άρα δεν είναι να εφησυχάζουμε. Πρέπει να διεκδικούμε συνεχώς. Και να μην. Καλά, τώρα ανοίγεται την υπόθεση της Λιμενικής Ακαδημίας, κύριε Παπανικολόπουλε. Υπάρχει και μία ακόμη πιο πρόσφατη δήλωση, την οποία την έκανε εδώ στην Αλφα Τηλεόραση ο κύριος Κουρουμπλής, πριν από λίγες ημέρες, όταν είχε έρθει ως υποψήφιος ευρωβουλευτής, λέγοντας ότι εγώ θα επιμείνω στη στάση μου και στη θέση μου να γίνει στην Αλεξανδρούπολη είτε η Λιμενική Ακαδημία είτε η Σχολή Λιμενοφυλάκων. Τέλος πάντων, όπως να ονοματίσουμε αυτή την Ακαδημία. Και μάλιστα είχε πει ο κύριος Κουρουμπλής ότι μέχρι τις 26 Μαΐου θα είχε καταθέσει και μία σχετική τροπολογία. Για να φαινόταν τελικά ποιος την ήθελε αυτή τη διαδικασία και ποιος όχι. Ούτε αυτό δεν έγινε. Φτάσαμε στην 26
1η Μαΐου πέρασε, πάμε για εθνικές εκλογές, η Βουλή έκλεισε και μείναμε πάλι ξεκρέμαστοι, έτσι. Έχετε δίκιο, αλλά με υπογραφή του κυρίου Κουρουμπλή πήρε έδρα τον Πειραιά η σχολή λιμενοφυλάκων, που θα μπορούσε με δική του υπογραφή να δεσμευτεί ότι θα έρθει στην Αλεξανδρούπολη. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι... Λοιπόν, κύριε Παπανικολόπουλε, μένει να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Εγώ βάζω στο κάδρο των συζητήσεών μας ότι έχουμε και μία αλλαγή στην Δημοτική Αρχή της Αλεξανδρούπολης, όπου και η νέα Δημοτική Αρχή, ο νέος Δήμαρχος, ίσως πρέπει να δει το θέμα με διαφορετική οπτική διάσταση. Το βάζω και αυτό. Σε συνδυασμό με τα όσα είπατε και εσείς πριν από λίγο, έτσι, για να μην το ξεχνάμε, ότι και αυτό είναι ένα καινούργιο δεδομένο. Ούτως ή άλλως, ως προς τη Δημοτική Αρχή και την Περιφερειακή Αρχή, να πούμε ότι το θέμα έχει κλείσει, διότι έχει γνωμοδοτήσει θετικά και η Περιφέρεια και ο Δήμος για αυτή την επέτειο, και αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει. Έτσι. Απλώς να πιέσουμε για να γίνει το έργο. Αυτό, ως προς την απόφαση, όχι, ως προς την πίεση και την παρεμβατικότητά μας, ενδεχομένως να μπορούμε να ασκήσουμε κάποιο ρόλο. Λοιπόν, κύριε Παπανικολόπουλε, σας ευχαριστώ θερμότατα. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Επίσης. Να είστε καλά. Γεια σας. Ας σταθούμε τώρα σε ένα άλλο ζήτημα. Χωρίς οριστική διευθέτηση παραμένουν τα μέλη του Συλλόγου Ενίσιο Εύρου, καθώς οι πολιτικές εξελίξεις φέρνουν αλλαγές και ενδεχομένως ανατροπές. Η νομοποίηση λοιπόν των καλυβών στην περιοχή παραμένει ανοιχτή υπόθεση, με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα και τα περιθώρια για την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος να στενεύουν ασφικτικά. Στο κομμάτι του περιβάλλοντος, φαντάζομαι θα σας στέθηκε σήμερα στη συνάντηση με τον κύριο Δήμαρχο η υπόθεση με τις καλύβες στο Δέλτα του Εύρου. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσατε να πείτε κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν την έκθεση του περιοδικού διατάγματος. Ο χρόνος έχει περάσει, λίγοι μήνες έχουν μείνει μέχρι στιγμής. Μπορείτε να πείτε κάτι εσείς? Κοιτάξτε, το θέμα το λύσαμε νομοθετικά όσον αφορά την παράταση του χρόνου. Άρα δεν απειλούνται. Ωραία, θα παραταθεί αν χρειαστεί, αλλά το βασικό στοιχείο είναι ένα και μοναδικό. Πρέπει να εκδοθεί προεδρικό διάταγμα. Το προεδρικό διάταγμα πρέπει να περάσει από το ΣΤΕ. Γι' αυτό είναι προεδρικό διάταγμα. Άρα πρέπει να είναι, να τηρεί αυστηρά όλες τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Συνεπώς πρέπει να είναι ένα πολύ προσεγμένο προεδρικό διάταγμα, το οποίο θα συντηρεί την παραδοσιακή αυτή λειτουργία των συγκεκριμένων χτισμάτων, χωρίς να ανοίγει κανένα παράθυρο για άλλου τύπου κατασκευές. Νομίζω. Όμως, περνάει και εκεί, έχουν μείνει λίγοι μήνες μέχρι τον Νοέμβριο, θα προλάβει το προεδρικό διάταγμα να εκδοθεί. Είπαμε το πέρα για παράταση. Ναι, ενδεχομένως, γι' αυτό λέω. Αυτά λοιπόν είχε πει τον περασμένο Απρίλιο ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Γιώργος Σταθάκης από την Αλεξανδρούπολη με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο, υποστηρίζοντας πως το βασικό είναι η έκδοση του προεδρικού διατάγματος για τις καλύβες, λέγοντας πως αν χρειαστεί θα δοθεί παράταση. Οι εξελίξεις όμως μας πρόλαβαν, όπως πάντα συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, και έτσι οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στην περιοχή έμειναν για άλλη μία φορά ξεκρέμαστοι. Σημειωτέο να θυμίσουμε σε όσους τυχόν το έχουν ξεχάσει πως το προεδρικό διάταγμα πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι τον Νοέμβριο του 2019, οπότε και συμπληρώνεται το χρονικό περιθώριο κατά το οποίο θα έπρεπε να έχει λυθεί. Και επειδή οι καλαγνωρίζοντες έβλεπαν στο μέλλον σωστά, έλεγαν από καιρό πως τουλάχιστον να δινόταν μια παράταση μέχρι να τακτοποιηθεί το όλο ζήτημα. Όμως, όπως είπαμε, οι εξελίξεις μας πρόλαβαν και οι εκλογές ήρθαν πιο νωρίς, με αποτέλεσμα η αβεβαιότητα να εξακολουθεί να κυριαρχεί. Η Βουλή λοιπόν έκλεισε, οι τελευταίες τροπολογίες ψηφίστηκαν σωριδών και πάμε σούμπιτι, όπως λέει και ο λαός, για εκλογές στις 7 του Ιούλη, αλλά πολλά ζητήματα έμειναν στον αέρα, με πολλές τοπικές κοινωνίες να παραμένουν σε αναβρασμό. Ένα από αυτά τα θέματα αφορούν και στην νομοποίηση των καλυβών στο Δέλτα του Εύρου, με τον κίνδυνο της κατεδάφισης να μην έχει περάσει, αλλά με το μόνο που σίγουρα έχει περάσει είναι ο χρόνος. Κανείς θα περίμενε ή θα ήλπιζε ότι λίγο πριν διαλυθεί η Βουλή, ίσως κάτι να γινόταν, αλλά μάταια ποτέ δεν ήρθε κάποια ευχάριστη είδηση. Έτσι, δικαίως ο πρόεδρος του Συλλόγου Ενίσιο Εύρου, Παράσχος Παπαδάκης, ανησυχεί. Προβληματίζεται και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του που το θέμα έμεινε σε εκκρεμότητα. Και αν επικρατήσει το σενάριο αλλαγής κυβέρνησης, τότε η υπόθεση, όπως καταλαβαίνετε, μπαίνει σε άλλη βάση, αλλάζει ρότα και προφανώς το κουβάρι θα πιαστεί από την αρχή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για μια οριστική επίλυση και χάσιμο χρόνου και περαιτέρω ταλαιπωρία των εμπλεκόμενων. Η Βουλή κλείνει, ξανακλείνει, οι κυβερνήσεις έρχονται, επανέρχονται. Και το θέμα μας μένει μετέωρο και δεν έχει λυθεί οριστικά όλα αυτά τα χρόνια. Όχι, δεν έχουμε κάτι νεότερο. Ενώ περάσανε τρεις θετικές τροπολογίες για τον Εύρο
η κυβέρνηση η σημερινή που έχουμε. Δεν ψηφίστηκε κάτι για μας, εμάς μας ξεχάσανε. Και για να είμαστε και δίκαιοι, επειδή λίγη προθεσμία για το προεδρικό διάταγμα που πρέπει να εκδοθεί είναι το Νοέμβριο του 2019, συνήθως αυτές τις περιπτώσεις γίνεται εκεί περίπου λίγο πριν εκπνεύσει προθεσμία. Το θέμα είναι όμως ότι περάσανε νομοσχέδια για τον Εύρο και επειδή το είχε σηκώσει το βάρος ευθύνης και όλη αυτή τη διαδικασία η συγκεκριμένη κυβέρνηση και επειδή μέχρι τον Νοέμβριο του 2019 πρέπει να έχουν γίνει πράγματα, μελέτες, περιβαλλοντολογικές μελέτες κτλ. Που δεν έχουν γίνει, ούτε αναμένεται να γίνει μέχρι τον Νοέμβριο του 2019, άρα είναι η λιμένη απόφαση της αναστολής. Θεωρώ ότι έπρεπε η κυβέρνηση να λάβει υπόψη σοβαρά το θέμα αυτό και να εκδώσει μια αναστολή έστω πριν πάμε σε εκλογές και αν ξέρουμε και ποια θα είναι η νέα κυβέρνηση, αν θα είναι η ίδια ή κάποια άλλη. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Πάντως το σίγουρο είναι ότι μας ξεχάσαμε και είμαστε μετέωροι. Στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου τώρα κυρίες και κύριοι, διότι πριν από λίγες ημέρες τα νερά του Άρδα παρέσυραν μέρος της κοιτόστρωσης της Καστανιές, που διευκόλυνε ουσιαστικά την επικοινωνία κυρίως των αγροτών και όχι μόνο με τα χωριά του Τριγώνου. Φυσικά αυτή την κατάσταση την είχε περιγράψει πολλές φορές ο κύριος Σταμάτης Γκατσίδης, ο δημοτικός σύμβουλος της Ορεστιάδας από την Λαϊκή Συσπήρωση, λέγοντας ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει ήδη εδώ και αρκετό καιρό οι απαραίτητες παρεμβάσεις, ώστε να μην φτάναμε στην τωρινή σημερινή κατάσταση. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο κύριος Γκατσίδης, διότι το θέμα αυτό ήρθε και στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο της Ορεστιάδας με το χαρακτηρισμό επίγον. Αναδείχθηκε η άθλια κατάσταση στην οποία βρίσκεται η κοιτόστρωση στις Καστανιές, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και έπειτα. Κύριε Γκατσίδη, καλησπέρα σας. Εσείς μπορεί να τον κρούσατε τον κόμνα του κινδύνου, αλλά δεν ξέρω άμα σας άκουσε και κανένας, έτσι. Κύριε Βασκάκη, όπως τα είπατε στην εισαγωγή, έτσι είναι τα πράγματα. Την Πέμπτη προς Παρασκευή τα νερά του Άρδα παρέσυραν ένα μέρος της κοιτόστρωσης, της Ιρλανδικής διάβασης που τη λένε αλλιώς, ή το Κασίσι που το λένε οι φίλοι μας οι γείτονες, το παρέσυρε και διέκοψε την επικοινωνία μεταξύ της περιοχής των Καστανέων Ριζίων και του Τριγώνου. Αυτό φέρνει σε μεγάλη δυσκολία τους αγρότες, γιατί τώρα πρέπει να πάνε απέναντι να θερήσουν. Ορίστε, τώρα χρειάζεται άμεσα να ανεβούν με τις κομπίνες και μετά άλλα τα μεγάλα μηχανήματα. Στον κεντρικό απαγορεύεται. Καταλαβαίνετε τώρα, είναι στα κάγκελα οι άνθρωποι. Αυτό βέβαια, όπως είπατε και εσείς, δεν είναι κεραυνό σε νεφρία. Όλοι το βλέπαμε. Και εγώ προσωπικά στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Οκτώβρη είχα καταθέσει εκεί τις ανησυχίες μου με έναν τρόπο έντονο και κάλεσα κατεπηγόντως τον Δήμαρχο να παρέμβει στην περιφέρεια που έχει την ευθύνη να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις, αλλά δεν μας άκουσε κανένας. Τώρα βλέπω αυτές τις μέρες παίζεται και ένα παιχνίδι της Κολοκυθιάς. Ποιος φταίει, φταίει ο Δήμαρχος, γιατί φταίει ο Δήμαρχος, ποιος φταίει. Ναι, το παιχνίδι της Κολοκυθιάς, κύριε Γκατσίδη, παίζεται από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί άκουγα και κάποιες δηλώσεις του κυρίου Μαυρίδη στο στάτους τον κύριο Αποστολίδη, που ουσιαστικά, αν τον ερμηνεύω σωστά και δεν έχω καταλάβει, δεν έχω αντιληφθεί κάτι λάθος, την ευθύνη ψάχνουμε να τη βρούμε. Δηλαδή δεν ξέρουμε πού ανήκει αυτή η γέφυρα. Είναι στην περιφέρεια, είναι στη δημοτική αρχή, είναι κάπου αλλού. Δεν έχουμε καταλάβει σε ποιανού αρμοδιότητα είναι. Αρμοδιότητα είναι και των δυο. Και της κυβέρνησης και της περιφέρειας και του Δήμου. Ο πρόεδρος της κοινότητας, εγγράφος, είχε πού να στείλει ο άνθρωπος την επιστολή, πού να διαμαρτυρηθεί και να ενημερώσει ότι εδώ παιδιά υπάρχει πρόβλημα. Τα χαρτιά τα έστειλε στην περιφέρεια. Μάλιστα. Η υπηρεσία εδώ στην Ορεστιάδα δεν έχει κυβέρνηση, η περιφέρεια έχει. Ενημέρωσε και περίμενε από εκεί και πέρα αυτοί να ψάξουν ποιος θα παρέμβει, πότε θα παρέμβει, με τα λεφτά τίνος θα παρέμβουν, ποιος θα κάνει τις μελέτες. Δεν είναι δουλειά του Προέδρου και των κατοίκων και των αγροτών. Δεν προσπαθούν τώρα να αποσύσουν τις ευθύνες τους. Καλά, προφανώς δεν είναι ευθύνη των αγροτών. Ποιος ζήτησε τις ευθύνες από τους αγρότες, κύριε Γκατσίδη? Προφανώς και δεν είναι, έτσι δεν είναι. Δεν είναι να επικεντρώσουμε την προσοχή μας. Κάποιοι το θέλουν και αυτό να δούμε, να ψάξουμε να βρούμε τώρα να παίξουμε πνιδάκι ποιος φταίει. Όχι. Οι υποδομές, κυρία Πασκάκη, στο Βόρειο Εύρο είναι εγκαταλελειμμένες. Είναι στα όρια τους. Δεν είναι μόνο αυτή η Ιρλανδική διάβαση που όλοι βλέπαμε ότι η διπλανή που είναι στα Ρίζια
Τα ίδια χάλια έχει και όπου να είναι θα την πάρει και εκείνη. Ασυντήρητο είναι και το φράγμα του θεραπείου. Η γέφυρα στο δημότυχο στον Ερυθροπόταμο είναι κλειστή μήνες τώρα. Και κανένας δεν μας λέει γιατί είναι κλειστή και τι θα γίνει. Ένα δεύτερο τύπο, τέλος πάντων. Από την περιφέρεια. Πάντως η γέφυρα στον Άρτα, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Γκατσίδη, τουλάχιστον αυτό αναδείχθηκε αυτές τις ημέρες, είναι το γεγονός ότι παραμένει ασυντήρητο, όπως είπατε και εσείς, για πολλές δεκαετίες, έτσι. Έτσι, και δεκαετίες, ναι, όπως σας το γράφω στην ανακοίνωσή μας. Έχουμε να σας πω και το άλλο. Το μήνες τώρα δεν λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός του Δημοτήχου. Υγειονομική βόμβα. Τα απόβλημα του Δημοτήχου πέφτουν στον Εύρο, στον Ερυθροπόταμο και στον Εύρο. Και δεν γίνεται τίποτα. Είναι δηλαδή μια συνολική πολιτική που δεν δίνει ευρώ για τη συντήρηση των υποδομών, με αποτέλεσμα μία-μία υποδομές, οι αγροτικοί δρόμοι, οι επαρχιακοί δρόμοι, σε κακή κατάσταση. Γιατί δεν συντηρούνται. Πάντως η αλήθεια είναι μία, κύριε Γκατσίδη, ότι στις προειδοποιήσεις, όπως και εσείς, ανάμεσα στα πρόσωπα που πριν από λίγο χρονικό διάστημα λέγατε ότι ήταν ζήτημα ημερών να βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση. Κανείς δεν ταρακουνήθηκε, έτσι. Γι' αυτό, όπως και σωστά επισημαίνετε, τώρα το μάρμαρο καλούνται να το πληρώσουν οι ίδιοι οι αγρότες, οι ίδιοι οι παραγωγοί, οι κάτοικοι της περιοχής. Ακούστε με και κάτι άλλο. Πριν επικοινωνήσουμε τώρα, γιατί ήξερα ότι πήρε τον πρόεδρο της κοινότητας. Μάλιστα. Τι γίνεται, πρόεδρε, που λέω ότι ήρθαν, λέει από την Πέμπτη που έγινε η ζημιά. Και πρέπει να σημειώσω εδώ, κυρία Μπασκάκη, ευτυχώς που εκείνη την ώρα δεν υπήρχε αυτοκίνητο. Καλά, αυτό να μην το σκεφτούμε τι μπορούσε να συμβεί, ακόμη και να θρυνούμε τώρα ανθρώπινη ζωή. Τα χειρότερα. Πήρα λοιπόν τον πρόεδρο πριν μια ώρα και του λέω: τι γίνεται, πρόεδρε? Δεν ήρθε κανείς ακόμα να μου πει: πάμε, πρόεδρε, να μας δείξεις τι έγινε. Πέρασε μια εβδομάδα, Πέμπτη είναι σήμερα. Τι περιμένουμε τότε, να γίνει το μοιραίο? Δεν ξέρω. Τι περιμένουμε? Οι αγρότες των Καστανιών που θέλουν να περάσουν απέναντι να θερήσουν είναι στα κάγκελα ή να κάνουν τις αγροτικές τους δουλειές. Αλλά σας είπα, μέχρι σήμερα μπορεί να πήγαν μόνοι τους. Ο πρόεδρος, τον πρόεδρο δεν τον ενημέρωσε κανένας ότι ερχόμαστε να μας δείξεις που είναι η ζημιά και τι έγινε και να πει τέλος πάντων με ένα δελτίο τύπου τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Λοιπόν, εμείς θα φροντίσουμε να φιλοξενήσουμε τις επόμενες ημέρες και τον κύριο Μαυρίδη, ενδεχομένως να αναζητήσουμε και κάποιον από την περιφέρεια. Αν και είναι μια περίοδος λίγο περίεργη, αντιλαμβάνεστε, κύριε Γκατσίδη, έχουμε έρθει από εκλογικές αναμετρήσεις και διαδικασίες. Εντάξει, ο κύριος Μαυρίδης παραμένει στη θέση του, ξέρει πως πρέπει να χειριστεί την κατάσταση. Στην περιφέρεια παραμένει και ο κύριος Μέτιος, αλλά υπάρχουν κάποιες άλλες αλλαγές. Θα το δούμε το θέμα. Το θέμα είναι βέβαια τι γίνεται τώρα που μιλάμε, έτσι. Το τι θα κάνουμε μετά. Εμείς, κυρία Μπασκάκη, καλούμε και τον κόσμο, τους εργαζόμενους εκεί, τους κατοίκους της περιοχής, να μην παρακολουθούν τα πράγματα σαν θεατές. Γιατί όλοι ξέρανε και όλοι βλέπανε και όλοι λέγανε από ώρα σε ώρα, από μέρα σε μέρα θα φύγει αυτό. Μάλιστα. Αλλά δυναμικά να διεκδικούμε, να απαιτούμε, να βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες. Και όχι να απλοί θεατές να παρακολουθούμε τα γεγονότα. Πάντως εσείς λέτε, κύριε Γκατσίδη, ότι η ευθύνη ανήκει στην περιφέρεια, έτσι, γιατί εγώ εστιάζω λίγο ακόμη σε αυτό πριν σας αποχαιρετήσω, διότι και πάλι λέω, κατάλαβα ότι ο κύριος Δήμαρχος είπε ότι οι γέφυρες των χυμάρων και των ρεμάτων ανήκουν στην ευθύνη του Δήμου. Αλλά όπως είναι η γέφυρα των ποταμών, όπως είναι και ο Άρδας, ουσιαστικά δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Τώρα νομίζω και οι δυο, και η Περιφέρεια και ο Δήμος, προσπαθούν να τα φορτώσουν στο Υπουργείο, ότι το Υπουργείο φταίει, για να βγουν λάδι και οι δύο. Τι να πω. Αλλά τώρα να ψάξουμε, ας ανοίξουν τους οι νομικοί τι λένε για αυτό το πράγμα. Εμείς δεν ξέρουμε από τέτοια. Λοιπόν, ποιος είναι υπεύθυνος. Δεν θέλουμε κανέναν να χρεώσουμε για κάτι που δεν είναι υπεύθυνος. Όμως δεν είναι δύσκολο να βρούμε ποιος έχει την ευθύνη να συντηρεί. Πάντως ότι εν έτη 2019, κύριε Γκατσίδη, αν θέλουμε να κάνουμε ένα γενικότερο σχόλιο και μαζί μπορούμε να το πούμε αυτό και να ολοκληρώσουμε, ότι ψάχνουμε ακόμα να βρούμε σε ποιον ανήκει τι και με ποιον τρόπο. Είτε αφορά τα πλημμυρικά, είτε αφορά τα αναχώματα, είτε έτσι, αφορά τις γέφυρες. Δηλαδή, έτσι. Πραγματικά είναι να τρελαίνεται κανένας. Αυτοί που διοικούν όμως, που είναι στις περιφέρειες και στους δήμους, αυτοί έχουν μια ευθύνη. Καλά, δεν έχουν μπροστά τους τις αρμοδιότητες τους. Τι έχουμε να κάνουμε, τι δεν έχουμε να κάνουμε, τι έχουμε να συντηρήσουμε και τα αφήνουν. Και μετά όταν γίνει το κακό ψάχνουμε να βρούμε ποιος φταίει. Αλλά μετά είναι αργά.
Μετά είναι αργά, δυστυχώς. Λοιπόν, κύριε Γκατσίδη, μένουμε σε αυτά. Μακάρι να υπάρξει μια εξέλιξη το συντομότερο δυνατό, γιατί οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν και τις δουλειές τους, θέλουν να εξυπηρετηθούν κιόλας στη συγκεκριμένη περιοχή. Να κόψουν το κεφάλι τους, να πάνε να διορθώσουν τη ζημιά για να μπορέσει να αποκατασταθεί η επικοινωνία των αγροτών κυρίως. Μα φυσικά. Και όχι μόνο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ, κύριε Γκατσίδη. Να είστε καλά. ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία, crash test για τα φορολογικά προγράμματα των δύο κομμάτων, να δούμε ποιες είναι οι διαφορές. Σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη περιλαμβάνουν τα προεκλογικά προγράμματα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι δημοσιονομικές παροχές, στις οποίες προχώρησε πριν τις ευρωεκλογές η κυβέρνηση, εξανέμισαν το δημοσιονομικό χώρο του 2019 και δημιούργησαν δημοσιονομική τρύπα, την οποία οι θεσμοί τοποθετούν ήδη στο 1% του ΑΕΠ για φέτος, είναι άγνωστο το πώς και το πότε τα δύο κόμματα θα μπορέσουν να αναπτύξουν τις πολιτικές αυτές. Η Νέα Δημοκρατία έχει ήδη δηλώσει πως κάποιες πτυχές του προγράμματός της θα εφαρμοστούν μέσα στον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησής της και κάποιες μέχρι τη λήξη της θητείας της. Ο ΣΥΡΙΖΑ, από την άλλη, μιλάει για φοροελαφρύνσεις μέσα στο 2020. Συγκρίνοντας τα δύο προγράμματα στο μέτωπο της φορολογίας, διαπιστώνει κανείς τα εξής. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει τη σταδιακή μείωση του πρώτου κλιμακίου φόρου εισοδήματος στο 20%, την κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης για εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και κλιμακωτή μείωση των συντελεστών για τα μεγαλύτερα εισοδήματα, τη μείωση του ένφια κατά 30% μεσοσταθμικά για το 2020 και 50% για τις χαμηλές και μεσαίες περιουσίες. Τη μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%, τη μείωση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ από το 13% στο 11%, τη μείωση φόρου εισοδήματος μόνιμων κατοίκων νησιών με πληθυσμό μέχρι 3.100 κατοίκους, τη μείωση του κόστους πετρελαίου θέρμανσης για ορεινές περιοχές, τη μείωση του φόρου συνεταιρισμένων αγροτών, την αύξηση συντελεστή αποσβέσεων στο 150%. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας προβλέπει τη μείωση του ένφια κατά 30% εντός διετίας, καθιέρωση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή στα φυσικά πρόσωπα 9% από 22% που είναι σήμερα. Μείωση του φορολογικού συντελεστή στα επιχειρηματικά κέρδη από το 29% στο 20% σε δύο φάσεις, προκειμένου να βρεθούν οι απαραίτητοι πόροι για νέες επενδύσεις. Μείωση της φορολογίας στα μερίσματα από το 15% στο 5% που ευνοεί κυρίως τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Νέα προοδευτική φορολογική κλίμακα σε πολύ χαμηλότερο ανώτατο φορολογικό συντελεστή από τον σημερινό. Επιπλέον αφορολόγητο 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Μείωση του ΦΠΑ με καθιέρωση τελικά δύο συντελεστών 11 και 22% από 13 και 24% σήμερα. Σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για όλους τους πολίτες που έχουν ληξιπρόθεσμες φυλές στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ευνοϊκή φορολόγηση των αγροτικών συλλογικών σχημάτων με συντελεστή 10%. Αναστολή του ΦΠΑ στην οικοδομική δραστηριότητα για 3 χρόνια για να στηριχθεί η αγορά ακινήτων. Έκπτωση φόρου 40 με 50% για όλες τις εργασίες που αφορούν ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση, συντήρηση και αξιοποίηση των υφιστάμενων ακινήτων. Αναστολή του φόρου υπεραξίας του φόρου, δηλαδή επί του κέρδους της αγοροπολισίας ακινήτων για 3 χρόνια και επανεξέτασή του από μηδενικής βάσης τον 4ο χρόνο. Φορολογικά κίνητρα για όσες επιχειρήσεις προχωρούν σε επενδύσεις, όπως οι υπεραποσβέσεις, ο διπλασιασμός της περίοδου συμψηφισμού ζημιών με κέρδη, η αποσαφήνιση της φορολογικής κατοικίας και η ενίσχυση του προγράμματος Golden Visa Non-Dom για την προσέλκυση κεφαλαίων και αλλοδαπών επενδυτών. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.